Άλλο ένα κάτω γρήγορα με το Γιώργο του Κουδελάκη. Έτοιμος να ξεκινήσουμε? Πανέτοιμος. Δημοτικές εκλογές 2023. Αν όλα πάνε καλά, ποιον αντίπαλο θέλετε στο δεύτερο γύρο? Προφανώς θέλω τον κύριο Τζουλάκη. Με κέρδισε δύο φορές. Θέλω να τον κερδίσω την τρίτη, αλλά δεν μου κάνει αυτή τη χάρη. Και αφού δεν θα κατέβει, ποιον θα βάλουν? Α, δεν ξέρω ποιον θα βάλουν. Εγώ θα ήθελα να βάλω τον κύριο Χατζατουριά, γιατί και αυτή η σύγκρουση μου αρέσει. Τη θέλω, με ιντεριγκάρει πολύ. Ναι, αλλά ούτε αυτό θα κατέβει. Έτσι νομίζω ότι δεν θα κατέβει. Γι' αυτό είμαι πολύ στεναχωρεμένος. Θα μου βάλουν εύκολα μάλλον την επόμενη φορά και εγώ θέλω πιο δύσκολα. Σας αρέσει ο μέσος όρος ηλικίας στο Δημοτικό Συμβούλιο που είναι έτσι μεγάλος? Και γιατί εδώ και 20 χρόνια εκλέγονται οι ίδιοι άνθρωποι σε έναν κατά τα άλλα ζωντανό και νεανικό Δήμο? Δεν τους ψηφίζει ο κόσμος. Εσείς τους ψηφίζετε. Με ρωτάτε γιατί εκλέγονται. Σωστό. Εσείς τους ψηφίζετε. Σωστό. Δηλαδή να μην έχουν υποψήφιους μεγάλους για να μην βγαίνουν. Δηλαδή η δημοκρατία είναι βάζουν όλοι και ό,τι γουστάρετε ψηφίζετε. Αφού γουστάρετε μεγάλους, πάρετε μεγάλους. Ναι, αλλά έχει και μικρούς το Δημοτικό Συμβούλιο, μην το υποτιμάτε, γιατί ο κόσμος που δεν ξέρει έχει και πιτσιρικάδες, έχει και τους πιτσιρικάδες. Δηλαδή στους 41 έχει 10 πιτσιρικάδες. Όχι, δεν έχει, πολλούς είπα. Όχι. Το Αβάντα λίγο περισσότερο. Εξάλλου η πολιτική πλέον είναι για τους μεγάλους. Οι μικροί δεν ασχολούνται με την πολιτική και μάλλον έχουν δίκιο. Μπορεί, θα δείξει. Λοιπόν, αγαπημένη ερώτηση, λίγο τροποποιημένη. Ναι. Θέλουμε να διώξετε δύο άτομα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δύο κιόλας, ο άλλος είπατε ένα. Μοιράζει. Εσείς δύο, καθώς έχετε και εμπειρία. Από τη Δημοτική Αρχή και έναν από την Αντιπολίτευση. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί? Κοίταξε, μπορεί να σου λέγα άλλο όνομα μου κάνεις αυτή την ερώτηση πριν 5 μήνες, αφού μου την κάνεις τώρα, λοιπόν, αφού θα πρέπει να βγάλω σε κάποιον κόκκινη κάρτα, τη βγάζω στον Παναγιώτη τον Τζιάπη, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πρέπει να πάρει τι δεν κάνει για πρόεδρος, μας έχει κάνει μπάχαλο στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύν ότι δεν λέει ποτέ αλήθεια, είναι τσακωμένος με την αλήθεια και όλα τα, εκεί τα μανουβράρει διαφορετικά νομίζοντας ότι είναι μάγκας. Άρα θα διώχνω τον Τζιάπη κάπου, θα έδινα την κόκκινη κάρτα. Τώρα από την Αντιπολίτευση, αυτή είναι πράγματι δύσκολη ερώτηση. Θα έβγαζα λοιπόν κόκκινη κάρτα, θα τόλμαγα να βγάλω σε κόκκινη κάρτα, δεν θα πω όνομα, σε κάποιον από το δικό μου συνδυασμό, κάποιος μεγάλης ηλικίας. Έχω 2-3-4 στο μυαλό μου, γιατί δεν τους βλέπω πολύ δραστηριούς στο τελευταίο διάστημα. Τέλος πάντων, θα το δεχτούμε χαριστικά, θα έλεγα, σήμερα. Ας το πάρω. Έστω ότι η πολιτική έχει μεταγραφική περίοδο. Και είμαστε σε τέτοια περίοδο. Με λεφτά ή χωρίς λεφτά? Να πουλήσω κανέναν από τον δικό μου να έχουμε λεφτά για τις εκλογές, γιατί μεταγραφική περίοδο σημαίνει πουλάω και όχι μόνο παίρνω, δίνω κιόλας. Τώρα μόνο θα πάρω. Ποιο θα παίρνατε στην ομάδα για τις επόμενες εκλογές, με την προϋπόθεση ότι είναι όλοι διαθέσιμοι από όλες τις παρατάξεις? Ναι. Φιλικές και μη. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι έχω εκφράσει εδώ και πολύ καιρό την βαθιά μου εκτίμηση σε δύο ανθρώπους, αλλά θέλετε ένα, άρα θα πω έναν. Θα ήθελα πολύ την Ιωάννα την Καριοφίλη να είμαστε μαζί στον ίδιο συνδυασμό. Την εκτιμώ ως πρόσωπο, ως γνώση, ως ποιότητα ανθρώπου, ως πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Έχει μια βαθιά παιδεία στα θέματα του αθλητισμού, ειδικά των παραολυμπιακών αθλημάτων και του παραολυμπιακού κλίματος. Και θεωρώ ότι προσέφερε τα μέγιστα, αλλά κυρίως λόγω της ποιότητας του ήθους και της βαθιάς γνώσης της στα θέματα με τα οποία ασχολείται και δεν ανακατεύεται με αυτά που δεν πολύ ξέρει. Άρα πάμε σε μεταγραφή ουσίας και όχι αεροδρομίου. Και γυναίκας. Και θα πάμε τώρα στην πιο βαρισίμαντη και πιο έτσι, ουσιώδη ερώτηση από τις 5 που έχουμε. Τι άλλες δεν ήταν ουσιώδες δηλαδή? Αυτή είναι πολύ 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 πιο... Ναι. Θέλουμε να μας πείτε, να μας απαντήσετε ειλικρινά. Η τελευταία είναι. Η τελευταία, ναι. Μάλιστα. Ουφ. Ποιος από τους δύο μας είναι ο πιο όμορφος? Δεν είναι κουράση αυτό. Θα σε στεναχωρήσω. Ο χρόνο μου ο Βαλασκατζής. Ένα παιδί τώρα 22 χρονών, τώρα μέσα στα ντουζένια του τώρα. Μου βάζει και χρόνια. Έτσι, ναι. Δεν περίμενα κάτι άλλο. Μα πώς. Ήταν άλλο ένα κάτω γρήγορα με τον Γιώργο Κουδελάκη.